Μαύρη τρίτη με τα κρούσματα του 24 ώρου να ανέρχονται σε 6.700 σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Κατά το ίδιο διάστημα κατεγράφησαν 59 θάνατοι με τον αριθμό των νεκρών από την εμφάνιση της πανδημίας να φτάνει τους 16.050. Παράλληλα σε 434 ανέρχονται οι διασωληνωμένοι ασθενεί στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Υπενθυμίζεται πως τη Δευτέρα ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας είχε ανακοινώσει 5.449 κρούσματα, 52 θανάτους και 430 διασωληνωμένους. Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης η κατανομή των κρουσμάτων έχει ως εξή. Εύρος 190, Ροδόπι 91, ξάνθη 119, καβάλα 71, θάσος 15 και δράμα 80. Η κυβέρνηση έχει λάβει όλα τα μέτρα, είπε ο Υπουργό Υγεία Τάνο Πλεύρη, σημειώνοντα ότι έχει υπερδιπλασιάσει τι μονάδε εντατική θεραπεία που ανέρχονται σε 1.300. Ο Υπουργό ανακοίνωσε μια νέα σειρά μέτρων που αυστηροποιούν το πλαίσιο για του ανεμβολία του. Ειδικότερα, όπω είπε, οι περιορισμοί θα αφορούν στου ανεμβολία του, καθώ αυτοί κινδυνεύουν πολύ περισσότερο και πρέπει να υπάρχουν μέτρα για να του προστατεύσουν. Ω εκ τούτου, όλοι οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι στο ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα θα είναι υποχρεωμένοι να κάνουν δύο τεστ την εβδομάδα. Η πρόσβαση των ανεμβολίαστων σε τράπεζε, δημόσιο, μεικτού χώρου, κομμωτήρια θα γίνεται υποχρεωτικά με επίδειξη PCR ή Rapid Test. Σχετική πρόβλεψη δεν υπάρχει για την πρόσβαση σε καταστήματα τροφίμων και θρησκευτικού χώρου. Οι έλεγχοι θα εντατικοποιηθούν, είπε ο κύριο Πλεύρη, προειδοποιώντα ότι δεν θα υπάρχει καμία ανοχή σε όσου δέχονται ανεμβολία στου αμυγεί χώρου. Επίση, διπλασιάζονται οι τιμέ των προστίμων: 5.000 ευρώ και 10 μέρε αναστολή λειτουργία του καταστήματο. Από το Σάββατο θα υπάρξουν επιπλέον μέτρα προσαρμογή στο σκέλο τη προάσπιση τη κοινωνία και τη προστασία των ανεμβολίαστων για να μην νοσήσουν και να μην κινδυνεύσουν παραπάνω. Όλοι οι ενεμβολιαστοί εργαζόμενοι τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα σε όποια θέση βρίσκονται συμπεριλαμβανομένους και τους χώρους λατρείας θα μπορούν να προσέρχονται στη δουλειά τους και θα είναι υποχρεωμένοι με δύο τεστ εβδομαδιαίως. Ο κύριος Πλεύρης ενημέρωσε ότι το μέτρο της αναστολής για τους γιατρούς θα παραμείνει για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί, προσθέτοντα ότι οι ανεμβολίαστοι επικουρικοί δεν θα μπορούν να παράσχουν υπηρεσίες στο σύστημα. Ο Υπουργό Υγείας εξήγησε ότι παρότι υπάρχει επιδημιολογική έξαρση, δεν μπορούμε να πάμε σε πιο έντονα περιοριστικά μέτρα, σημειώνοντας ότι το 73% ενηλίκων έχει εμβολιαστεί. Υπογράμμισε δε ότι όλα τα σχέδια δείχνουν ότι όσοι έχουν εμβολιαστεί αντιμετωπίζουν 30 φορέ λιγότερο κίνδυνο από βαριά νόσηση ή νόσηση που θα οδηγήσει σε κλίνε μεθ. Τόνισε μάλιστα ότι πάνω από το 90% των ασθενών στι μονάδε εντατική θεραπεία είναι ανεμβολίαστή. Ο κ. Πλεύρη επεσήμανε ότι πρέπει να ενισχυθεί η προσπάθεια του εμβολιασμού λέγοντα ότι θα γίνει νέα καμπάνια με αποστολή μηνυμάτων στα κινητά τηλέφωνα και με τηλεοπτικά σποτ με επιστημονικά στοιχεία. Αποκάλυψε επίση ότι στι 5 Νοεμβρίου ανοίγει πλατφόρμα για την τρίτη δόση για του ενηλίκου άνω των 18 ετών έχει περάσει εξάμεινα από την δεύτερη δόση τους.